Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γαβρίλη Χαλκιώτης, σύμβουλος επιχειρήσεων και δημοσιολευτής τραπεζικών δανείων. Η εκπομπή είναι κάθε Δευτέρα εδώ 8 με 9. Μπορούμε να σας προσφέρουμε λύσεις οικονομικές σε θέματα δανείων, συντάξεων, πληστηριασμών. Όλα αυτά θα τα συνδέσουμε και θα τα αναλύσουμε στο δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος θα πούμε ένα γενικό σχόλιο ότι ο πολίτης αυτής της χώρας ταλαιπωρείται στα νοσοκομεία, ταλαιπωρείται στο σούπερ μάρκετ, ταλαιπωρείται γενικώς. Φεύγοντας από το γραφείο, έρθει μια κυρία κλαίγοντας, μου λέει: Παίρνω 6 εκατοστάρικα. Πώς θα πληρώσω, μου λέει τη δόση. Προβλήματα καθημερινά που νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Απέναντίας, η Νέα Δημοκρατία, και αν δει κάποιο το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, θα δει ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο celebrities. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρουσιάσω τον κύριο Λοβέρδο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σε αντίθεση, εσείς πώς και βγήκατε βουλευτές που δεν είσαστε celebrity? Κοιτάξτε, να σας πω καταρχάς, δεν συμφωνώ μαζί σας ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία μπορούν καλύτερα από όλους τους άλλους να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό συνεχίζουν να έχουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Σαφώς τα προβλήματα είναι μεγάλα. Σαφώς υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που δυσκολεύονται. Όπως δυσκολεύονται πολλά χρόνια τώρα. Ιδίως οι συμπολίτες μας εκείνοι που έχουν μεγάλα χρέη σε δάνεια. Είναι πολλά τα προβλήματα σε μια περίοδο μεγάλης αναστάτωσης παγκόσμιας, η οποία μπορεί να επιδεινωθεί και θα επιδεινωθεί, πολύ φοβάμαι, και στο ουκρανικό μέτωπο και στο μεσανατολικό, με επιπτώσεις που μοιραία, τουλάχιστον οικονομικά, θα έχουν και στην Ελλάδα. Αλλά δεν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα είναι μια χώρα που βγήκε από μια χρεοκοπία. Πριν από 15-13 χρόνια η Ελλάδα χρεοκόπησε. Χρεοκόπησε και ακόμα δεν έχει πλήρως την Η Νέα Δημοκρατία φέρνει ευθύνη για τη χρεοκοπία της Ελλάδος? Όλοι φέρνουν ευθύνη. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να μην φέρει ευθύνη για την χρεοκοπία της Ελλάδος. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πρωτοθεμάζουν ακρίβεια, υγεία και ασφάλεια. Και στα τρία οι αντιπολίτευση σαν κατηγορεί και σκληρά. Ναι, ναι. Δηλαδή, είχαμε ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν έχει πέσει στην αντίληψή σας. Στην Κρήτη, μια κυρία έσπασε το πόδι της, έσπασε το χέρι της και της προτείνει να κάνει απογευματινό χειρουργείο. Και έρχομαι και ρωτάω εγώ, δεν θα έπρεπε αυτή η γυναίκα να αντιμετωπιστεί όπως παλιά, αφού είναι εφημερία, να της κάνει το χειρουργείο? Κατευθείαν δηλαδή εξωτερικά, απογευματινά η αρτηρία. Και δεύτερη ερώτηση να απαντήσει σε αυτό. Πάλι η αντιπολίτευση λέει ότι από τα 100 απογευματινά χειρουργεία, το 70% είναι εκτός λίστας. Μάλιστα. Επομένως, καταρχάς, τα προβλήματα τα οποία αναφέρατε είναι πράγματα πολύ μεγάλα και πολύ δύσκολα. Και το θέμα της ακρίβειας και το θέμα της εγκληματικότητας, η οποία βαίνει αυξανόμενη δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν θα κρύψω ότι σε αυτό παίζει ρόλο και το μεταναστευτικό, αλλά όχι αποκλειστικά. Τα περισσότερα εγκλήματα, επιμένω ακόμα, δεν γίνονται από μετανάστες, γίνονται και από ημεδαπούς, έτσι. Βέβαια, εσείς εδώ θέλετε την πολυπολιτισμικότητα. Όχι, δεν θέλουμε καμία πολυπολιτισμικότητα. Όχι, πει αυτό. Εμείς θέλουμε μια σωστή, δημοκρατική, φιλελεύθερη κοινωνία που όλοι οι πολίτες της να χαίρουν των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα του 1975, το οποίο έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας και για τον οποίο είμαστε περήφανοι. Τώρα, για το θέμα το οποίο είπατε, γιατί εγώ δεν αρνούμαι να τα απαντήσω. Υγεία. Υγεία πράγματι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι το κόστος της υγείας είναι τεράστιο. Μάλιστα. Μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα χρειάζεται να πληρώσει ακόμα μεγαλύτερο κόστος, διότι όλοι άπαντες οι Έλληνες πολίτες, και όχι μόνον, μπορούν να πάνε εντελώς δωρεάν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Μάλιστα. Δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες αυτό. Δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες. Καλά, ούτε τα χάλια τα δικά μας έχουν άλλες χώρες. Στην πιο πλούσια χώρα του κόσμου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ξέρετε, αν δεν έχεις να πληρώσεις, πέθανες. Κύριε Βέρδο, συγγνώμη, θα θέλω να συγκρίνουμε δηλαδή με τις άλλες χώρες, αλλά παντού. Ούτε στις άλλες χώρες υπάρχει αυτή η φτώχεια που υπάρχει εδώ, στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην το πείτε. Υπάρχουν συγκρινόμαστε με το χειρότερο. Με το καλύτερο πάμε να συγκριθούμε. Όχι, δεν πάμε να συγκριθούμε με το καλύτερο. Η Ελλάδα βγήκε από χρεοκοπία που δεν είχε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Καμία άλλη δεν χρεοκόπησε όπως η Ελλάδα και δεν μπήκε σε αυτό το δεκαετή φαύλο κύκλο των μνημονίων όπως η Ελλάδα. Και σήμερα, μετά από χρόνια χρεοκοπίας,
Η Ελλάδα προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της και τα έχει καταφέρει σε μνημόνια. Μεγάλο βαθμό. Βγήκαμε από τα μνημόνια, τι λέτε εσείς? Από τα μνημόνια βγήκαμε. Από την επιτήρηση, και τους δημοσιονομικούς ελέγχους που έχουν όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν βγήκαμε και δεν θα βγούμε ποτέ. Διότι αυτό είναι οι δημοσιονομικοί κανόνες που επικρατούν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αφορούν όλες τις χώρες. Σε ό,τι αφορά ειδικά την υγεία, υπήρξε πράγματι, επειδή είναι πολύ μεγάλο το κόστος, επαναλαμβάνω, και δεν έχουμε επαρκή αριθμό χειρουργών και ιατρίων, χειρουργείων για να γίνονται το πρωί τα χειρουργεία. Βρήκαμε αυτόν τον τρόπο παράκαμψης της λίστας, ούτως ώστε να γίνονται πιο γρήγορα πιο πολλά για χειρουργεία. Για να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι της λίστας όμως. Για να εξυπηρετούνται και όχι εκτός λίστας. Κυρίως οι άνθρωποι της λίστας. Μα εδώ λένε τώρα, ότι 70% εκτός λίστας. Ναι, εντάξει, στην αρχή θα γίνεται και αυτό, γιατί. Οι δικοί μας γνωστοί, γιατί, φίλοι. Γιατί όπως ξέρετε, ακριβώς για να μην επιβαρυνθεί ο φτωχός ασθενής που είναι στη λίστα και που δεν μπορεί να περιμένει πάρα πολύ και δεν πρέπει να περιμένει. 2-3 χρόνια. Ναι, δεν πρέπει να περιμένει τόσο πολύ για να κάνει μια εγχείρηση, ειδικά είναι σοβαρή εγχείρηση τύπου καρκίνου. Είπαμε ότι τα απογευματινά χειρουργεία θα επιδοτούνται από το κράτος μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν έχει πάρει έγκριση. Ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Εδώ όμως. Δεν έχουν εγκριθεί ακόμα τα κράτη. Αλλά όμως εδώ. Συγγνώμη, συνδεδεκόμενο συνέχεια, γιατί. Κοιτάξτε, με εσάς θα είμαστε, γιατί είσαστε κυβέρνηση. Με εσάς πρέπει να σας ορίζουμε. Μπράβο. Δεν έχω αντίθεση. Απαντάω σε όλα. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό είσαστε εδώ συνέχεια. Είμαστε σχεδόν στο πέμπτο χρόνο. Πότε δηλαδή θα αξιωθεί η κυβέρνηση αυτή να το χειριστεί το... και να πει και αλήθεια. Γιατί βγήκαν τα απογευματινά χειρουργεία και είπε ότι τα βρήκαμε τα λεφτά, τα έχουμε τα λεφτά. Και μετά έγινε διευκρίνηση μέσω του κυρίου Πολάκη. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όχι, είχε πει ο Πρωθυπουργός από την αρχή. Από την αρχή είχε πει ότι αυτά τα χρήματα που θα δοθούν για τα απογευματινά ιατρία, ώστε να επιδοτούνται οι φτωχοί ασθενείς που θα πηγαίνουν σε αυτά, θα είναι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ναι. Ακόμα δεν έχει γίνει έγκριση. Όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός κ. Γεωργιάδης, το περιμένει από μέρα σε μέρα και θα υπάρξει έγκριση. Και οπότε τότε θα απελευθερωθεί μεγάλος όγκος απογευματινών ιατρίων για να μπορούν οι φτωχοί συμπολίτες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το ένα ή τα δύο χιλιάρικα για να κάνουν απογευματινό χειρουργείο, θα απελευθερωθεί για να μπορούν να το κάνουν με την επιδότηση που θα δίνει το κράτος μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ούτε ένα μήνα, είναι 100 χειρουργεία. Να το δεχτώ λοιπόν. Είναι πολύ νωρίς. Θέλει συγχωροχάρτη η Νέα Δημοκρατία. Ζητάει συνέχεια συγχωροχάρτη. Δεν υπάρχουν άλλα συγχωροχάρτη. Είσαστε στον πέμπτο χρόνο, τελείωσε το. Το φάγατε το μήνα του μέλητος. Δεν ζητάμε, κύριε Χαλικιώ. Και μην το συγκρίνετε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε, κρίθηκε. Τώρα είσαστε εσείς. Όχι. Όλοι κρινόμαστε και συγκρινόμαστε καθημερινά. Έτσι. Εγώ δεν συγκρίνω τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Ιησού Χριστό. Έτσι, δεν θα έλεγα. Φυσικά, ποιος είναι καλύτερος να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν το συγκρίνω με τον Ιησού Χριστό. Με αυτούς που έχει αντιπαλούς τους. Όχι με κάποιον που είναι ιδανικά. Ναι, αλλά έχουμε πει αυτό το 41% είναι καταστροφή σας. Επειδή έχετε ένα ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο 12-15% και ένα ΠΑΣΟΚ που, σύμφωνα με τη Βουλή τη συγκεκριμένη, γιατί θα αλλάξουν αυτές οι σειρές, θα αλλάξουν. Λέτε, έχω ασφάλεια, τον περνάω 13-14 πόντους. Εγώ ξέρετε, επειδή πολλά χρόνια παρακολουθώ τα πολιτικά δρόμενα, εγώ δεν πιστεύω ούτε στο ότι δεν ανατρέπονται οι κυβερνήσεις, ούτε ότι αλλάζει το κλίμα. Ποιος θα φανταζόταν πριν από 15 χρόνια θα ερχόταν ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και συνέβη? Ποιος θα φανταζόταν θα δημιουργείται ένα κόμμα σαν τη Χρυσή Αυγή που θα έφτανε κοντά στο 10% κάποια στιγμή? Και όμως συνέβη. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ναι. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι και σοβαροί όλοι μας. Ιδίως όσοι σαν και εμάς πιστεύουμε στη δημοκρατία, στην ελεύθερη οικονομία, στα δικαιώματα, τα ατομικά και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Που πιστεύουμε στην ελευθερία και στην πατρίδα, όπως πιστεύω εγώ. Επειδή είστε άνθρωπος που είσαστε κάθε μέρα στον κόσμο. Και δεν είσαστε άνθρωπος κάθε στο γραφείο, ούτε είστε celebrity, είσαστε άνθρωπος της καθημερινότητας. Εσείς δηλαδή πιστεύετε σήμερα ότι τα νοσοκομεία επί Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 5 χρόνια έχουν βελτιωθεί? Ναι. Γιατί υπάρχουν καταγγελίες στη Βουλή, καταγεγραμμένες, που λένε ότι κάνουν χειρουργία χωρίς βοηθούς. Μήπως επειδή διώξατε και πολύ κόσμο με τους ανεμβολίαστους? Όχι.
το ότι περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο με την πανδημία δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μην ξεχνάμε και τις μελέτες που λέγανε ότι το λεωφορείο δεν κολλάει. Τώρα μην πάμε εκεί τώρα. Η Ελλάδα στάθηκε όρθια παρά τη χρεοκοπία και παρά την πανδημία. Το σύστημα υγείας στάθηκε όρθιο σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δεν λέω ότι λειτουργήσε ιδανικά. Οι γιατροί βάλανε πλάτη. Κανένα σύστημα δεν λειτουργεί ιδανικά. Αλλά ακόμα και τώρα το λέω ναι. Γιατί. Η κόρη μου, όπως εσείς γνωρίζετε, κύριε Χαλκιώτη, ζει και εργάζεται και είναι νέο κορίτσι, 24 ναι. χρονών, ζει και εργάζεται στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Mm-hmm. Πολλές φορές αναγκάζεται, επειδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κόστος των ιατρικών εξετάσεων στο Λονδίνο, ναι. να έρθει στην Ελλάδα να τις κάνει, γιατί είναι φθηνότερες. Γιατί... Πόσα λεφτά παίρνει, τώρα δεν θέλω να πω. Τώρα δεν θέλω, γιατί είναι... Η κόρη μου, συγκριτικά με τους μισθούς, στην Ελλάδα παίρνει πολύ μεγαλύτερο. Γιατί είναι μεγαλύτερη μισθή στο Λονδίνο. Αλλά το κόστος ζωής στο Λονδίνο είναι ακόμα μεγαλύτερο. Έχω και εγώ φίλο στην Αγγλία. Είναι ακριβό το κόστος. Είναι όλα σχετικά. Ναι. Είναι όλα σχετικά. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλι. Σωστό. Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, παρόλα του τα προβλήματα και παρά το γεγονός ότι πέρασε μια χρεοκοπία. Πόσα χρόνια δεν θέλετε για να το. Και μια πανδημία, σήμερα στέκεται όρθιο ακόμα. Πόσα χρόνια θέλετε να το φτιάξετε, είναι ανθρώπινο. Δεν είναι ανθρώπινο. Κοιτάξτε, ήταν προεκλογική δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι μια από τις πρώτες προτεραιότητες του. Μα είμαστε εδώ χρόνο. Για τη δεύτερη τετραετία που διανύουμε, είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε συνδυασμό με την ακρίβεια, σε συνδυασμό με την ανόρθωση οικονομικών και το χτύπημα στο βαθύ κράτος. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν πολλές αντιστάσεις. Υπάρχουν πολλές αντιστάσεις. Ποιο είναι, το βαθύ κράτος και το πλούσιο. Βολεμένοι του δημοσίου. Οι βολεμένοι βρείτε του δημοσίου τους. Και κάποιες. Δεν λέω ότι είναι όλοι. Ναι, εντάξει. Θεού έτσι, γιατί εγώ σέβομαι και το δημόσιο τομέα. Αλλά υπάρχουν και μερικές νησίδες αδιαφάνειας και διαφθοράς. Μα είστε κυβέρνηση τώρα, βρείτε τους, έχετε το μηχανισμό. Δεν πατάμε κουμπιά και γίνονται πράγματα. Δεν υπάρχουν θαυματοποιοί, κύριε Χαλκιώτη. Πόσα χρόνια θέλετε. Υπάρχουν... Πιστεύετε εσείς που είστε έμπειρος. Να το φέρετε εσείς. Πόσα χρόνια. Εμείς κυβερνάμε. 5-10. Όσο... Δεν υπάρχει. Τι υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο. Τι να λυθούν όλα τα προβλήματα. Εδώ μιλάμε τώρα. Δεν πρόκειται ποτέ να λυθούν. Ξέρετε, καμιά χώρα στην οποία να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα και να είναι παράδεισο, δεν υπάρχει. Ψηφιακό κράτος, όλα. Το καλύτερο δυνατό. Το ψηφιακό κράτος προχωρεί. Το ψηφιακό κράτος έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Έτσι. Άλματα σε και με 600.000 που έχουν πεθάνει και δεν έχουν βγει από τις λίστες. Δεν ξέρω πώς είναι. Το έχει παραδεχτεί. Νομίζω όμως ότι και στις. Εννοείται στους εκλογικούς καταλόγους. Ναι, ναι. Νομίζω και εκεί έχει γίνει αναθεώρηση. Βγάλτε τους. Και ότι προχωρεί. Ωραία, να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Πάμε στη σχολική βία. Εδώ, κύριε Λοβέρδο, επειδή εσείς είσαστε κυβέρνηση, πρέπει να σας πιέζουμε. Βεβαίως. Θα προσπαθήσουμε και να φέρουμε. Πολύ καλά κάνετε και αυτό θέλουμε. Είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Η κυβέρνηση είναι υπό τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και πρέπει να είναι. Πού είναι το νόμος και τάξη, κύριε Λοβέρδο? Το 2019 δημιουργήθηκε μια διακομματική επιτροπή, η οποία δεν συνεδρίασε ποτέ. Μάλιστα. Ποτέ. Μάλιστα. Και τι περιμένετε τώρα, να πεθάνει κανένα παιδάκι, να έχουμε τίποτα επεισόδια τέτοια? Μάλιστα. Δεν πρέπει εσείς να πάρετε το. Να κάνετε αυτό που υποσχεθήκατε. Η Νέα Δημοκρατία, έτσι, εντάξει, είναι τώρα λίγο Πασόκ κατά 90%, αλλά θεωρώ ότι κάτι θα κάνετε. Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι το πρόβλημα της εγκληματικότητας σαφώς είναι υπαρκτό και μεγάλο. Ναι. Και έχουμε και νέες μορφές βίας, οι οποίες δεν υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια, όπως είναι η βία των ανηλίκων και η φοιτητική βία. Είδατε χτες σε μια σχολική εκδρομή, εκδρομή που έγινε από την Βέρεια, νομίζω, ή από κάπου εκεί, στα Ιωάννινα, επειδή σταμάτησαν δύο αστυνομικοί, 4 παιδιά 16 χρονών που συμμετείχαν στην σχολική εκδρομή, τους έριξε γροθιά ο ένας. Στον αστυνομικό έριξε γροθιά ο μαθητής. Πάτε υπάρχουν αυτά. Αυτές είναι συμπεριφορές που στα δικά μας τα χρόνια δεν διανούμαστε ποτέ φυσικά. Και μήπως ξαφνικά ανακαλύψατε τη σχολική βία για να αλλάξετε την ατζέντα με τα Τέμπη? Η σχολική βία. Πώς ξαφνικά έγινε αυτό, γιατί κάποιοι λένε ότι το γυρίσατε, γιατί με τα Τέμπη εκεί έχετε σοβαρό πρόβλημα. Και να σας ρωτήσω, δεν μπερδεύεστε εσείς. Άκουσα, διάβασα κάπου ότι αυτή η εταιρεία δεν είχε άδεια. Ότι είχε λήξει η άδειά της με τα τρένα. Η Hellenic Train. Ναι. Ότι δεν έχει γίνει ανανέωση της αδειάς. Πρώτη φορά το ακούω, δεν το ξέρω. Μπορεί και να έχει συμβεί, δεν το ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι τα Τέμπη, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι μια απίστευτη τραγωδία ανίποτου πόνου και οδυρμού για όλους μας, ναι. και ιδίως για τις οικογένειες των θυμάτων. Σωστά. Φυσικά, η οποία, κακά τα ψέματα, προκάλεσε μεγάλη ζημιά στην εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς καμία αμφιβολία, δεν το κρύβω. Δυστυχώς.
Δυστυχώς, 100% δικαιώθηκε ο Βελόπουλος, δυστυχώς. Πιστεύω ότι η ζημιά αυτή όμως, ναι, η οποία είναι, δεν έγιναν ουσίας λάθη, έγιναν κυρίως επικοινωνιακά και διαχειριστικά αυτή τη τραγωδία. Μα δεν ισχύουν αυτό που λέτε, γιατί οι γονείς των παιδιών λένε τελείως άλλα πράγματα. Βάλανε οι άνθρωποι εμπειρογνώμονες, έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κατηγορούν για συγκεκριμένα πράγματα, για το ρουσφέτη τη Νέα Δημοκρατία. Ακατάλληλο άνθρωπο στην ακατάλληλη θέση. Αυτό μπορεί να έγινε. Ένα. Αυτά τέτοια λάθη που μπορεί να έχουν. Το βίντεο δεν υπάρχει πουθενά, τι φορτώθηκε, τι δεν φορτώθηκε. Όχι, δηλαδή, δεν φορτώθηκε τίποτα. Όχι, το βίντεο. Τα έχω φορτώσει, είναι fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Έχετε καταλάβει ότι μιλάμε για δύο τρενάκια. Ένα κατεβαίνει και ένα ανεβαίνει. Δηλαδή αυτό, προσέξτε λίγο. Είναι με τοπική σύγκρουση δύο τρένων με τέτοιες ταχύτητες, τι θα περιμένετε ότι θα συμβεί. Περιμένετε ότι θα. 75 μέτρα ύψη φωτιά. Περιμένετε ότι δεν θα γίνει. Το ξυλέλαιο είναι εκεί που θα γίνει. 75 μέτρα. Τραγωδία. 75 μέτρα. Δεν έπρεπε να συμβεί η σύγκρουση. Σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να συμβεί η σύγκρουση. Από τη στιγμή που έγινε. Αν άκουγε τις προειδοποιήσεις των συνδικαλιστών, δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί που του λέγανε δεν πάμε καλά εκεί, υπάρχουν επιστολές. Δεν τους άκουσε. Εγώ δεν λέω ότι πολιτικές ευθύνες δεν υπάρχουν. Και στις πολιτικές ευθύνες ανέλαβε και ο κύριος Καραμαλής προσωπικά και ο πρωθυπουργός που ζήτησε συγγνώμη. Ο πρωθυπουργός είναι από αυτούς που δεν κρύβονται πίσω το δάχτυλό τους και δεν λένε ότι όλα πάνε τέλεια. Εμείς δεν έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε θαυματοποιοί και μάγοι που τα κάνουμε όλα τέλεια. Κάνουμε και λάθη, όπως κάθε ένας που πράττει κάνει λάθη. Προσπαθούμε από τα λάθη μας να μαθαίνουμε και να τα διορθώνουμε και προσπαθούμε να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν γίνεται από τα λάθη αυτά τον Έλληνα πολίτη, γιατί πραγματικά όπως και εσείς, όπως και εγώ, όπως όλοι μας νιώθουμε μεγάλη συντριβή για τέτοιου είδους εγκλήματα, τραγωδίες όπως είναι εγκλήματα, αυτό, καλά που, είπατε, ωραία, όπως αυτό που συνέβη, εγκλήματα εκ του αποτελέσματος, όπως αυτό που συνέβη στα Τέμπη. Θα σας δώσω όμως ένα παράδειγμα. Χτες είχα πάει, επειδή λέμε πάρα πολλά, χωρίς αβολία, και εγώ το είπα από την πρώτη στιγμή, ότι αυτό που συνέβη στους Αγίους Αναργύρους, στο αστυνομικό τμήμα. Αλλά αυτό είναι, για γέλια τώρα. Έτσι, με την γυναικοκτονία. Τώρα, έτσι. Με την γυναικοκτονία τη κακόμοιρη αυτή. Επί Νέα Δημοκρατία, του νόμου και τάξη. Έξω από το κοριτσιού αυτού, του αθώου κοριτσιού τη Κυριακή, το οποίο μας έχει όλους ανατριχιάσει. Αυτό που έγινε ήταν φιάσκο. Δεν το κρύβω. Ήταν ένα αστυνομικό φιάσκο. Δεν το συζητώ ότι ήταν. Χτες όμως πήγα σε μια εκδήλωση που έκανε ο όμιλος φίλων της αστυνομίας στη Δυτική Αττική. Στο Εγάλο έγινε αυτή η εκδήλωση. Και τιμήθηκαν οι οικογένειες των θυμάτων των αστυνομικών που έπεσαν στο καθήκον. Όπως ο Λιγκερίδης που έπεσε θύμα της οπαδικής βίας πριν από μερικούς μήνες. Αυτοί οι άνθρωποι και εκεί και τιμήθηκαν και πολλοί αστυνομικοί που προσέφεραν πάρα πολλά στο κοινωνικό σύνολο. Αν πάτε και δείτε, δεν μπορεί επειδή έγινε αυτό το φιάσκο στους Αγίους Αργύρους να ισοπεδώνουν και να λέμε όλη η αστυνομία το ίδιο. Σε καμία σχέση. Έχουν κάνει και πάρα πολλά και πράττει το καθήκοντα σε μεγάλο βαθμό η αστυνομία. Γιατί αλλάξει τρεις υπουργούς σε 9 μήνες, κύριε Παρδό. Για το συγκεκριμένο. Αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Δεν είναι δική μου απόφαση ποιος θα γίνει υπουργός. Όχι, δεν λέμε ποιος θα γίνει. Αποκλειστική του απόφαση. Ναι, αλλά δεν λέμε όμως. Έκρινε πως έπρεπε να αλλάξει τρεις υπουργούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι η αστυνομία δεν μπορούμε να την ισοπεδώνουμε. Έγινε το φιάσκο στους Αγίους Αναργύρους. Η αστυνομία γενικά κάνει όμως το καθήκον της σωστά με συνέπεια. Κάνουμε 57 άτομα αυτή η σταθμάρχη. Πεθαίνει η κοπελίτσα εκεί πέρα, χάνει άδικα τη ζωή της, στέει ο σκοπός εκεί. 175 ποινικοί. Πάντα υπάρχουν. Δηλαδή τώρα δύο λεπτά. Πάντα θα πληρώνουν. Πάντα υπάρχουν λάθη. Αυτό που είπατε για τους ποινικούς οι οποίοι συνεχίζουν να υπηρετούν. Ποιος είναι η κυβέρνηση, δεν είστε. Αυτό δυστυχώς εδώ και διαχρονικά το επιτρέπει ο νόμος. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Ναι, μα εσείς είσαστε. Συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξει. Αλλάξτε το. Αλλά ξέρετε όμως. Πώς. Τι σου λέει. Εάν για άλλους νόμους, κύριε Λοπέρδο. Για άλλους νόμους γρήγορα τους αλλάζετε. Περιμένετε να δείτε τι συμβαίνει. Μέχρι να τελεσυδικήσει η απόφαση, ναι, ο δημόσιος υπάλληλος, ναι, δεν μπορεί να διωχθεί από το πεθαρχικό. Συγγνώμη, αλλάζουμε νόμους, κύριε Λοβέρδο. Ναι, είναι στα όρια συνταγματικότητας, έτσι όπως είναι. Είναι πολύ δύσκολα προβλήματα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να αλλάξει. Ή τουλάχιστον να βρίσκεται σε διαθεσιμότητα. Τους βάζουν σε διαθεσιμότητα. Εφαλείτε τους κυβέρνησης. Τους βάζουν σε διαθεσιμότητα, εφεσιβάλλουν και έρχονται και τους δικαιώνουν τα δικαστήρια. Καταλαβαίνετε, δεν είναι άσπρο-μαύρο. Βάλτε το σε κάτι άλλο. Εγώ το θεωρώ αδιανόητο και εξοργιστικό. Μα τώρα αυτό που συνέβη, ότι ο Φρουρός ήταν καταδικασμένος υπό απόταξη
αστυνομικός, ο φρουρός στο αστυνομικό τμήμα. Δεν θα έπρεπε να είναι. Είναι ένα λάθος, ένα φιάσκο. Ποιον θα βάλουμε και το διορθώνουμε. Με τον Κασελάκη να βάλουμε. Τώρα, ποιον θα βάλουμε. Με την Νέα Δημοκρατία. Κασελάκη, ποιος εσείς κυβερνάτε. Άρα εσείς έχετε και μεγάλη. Δεν τα βάζω με κανέναν. Εγώ αντίπαλό μου δεν είναι ούτε ο Κασελάκη, ούτε ο Βελόπουλο, ούτε ο Ανδρουλάκη, ούτε κανεί. Εντάξει, με τον Βελόπουλο, μια και μου το λέτε, με τον Βελόπουλο έχετε ένα θέμα. Βλέπω μια ομάδα πυρός, κρούσης, πάει στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, γιατί εκεί έρχεται η Νέα Δεύτερο Κόμμα, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά το ότι θεωρούν πολλοί μέσα στη Νέα Δημοκρατία ότι ο κ. Βελόπουλος παρουσιάζει ιστορίες που δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα, αλλά έχει, γιατί έχει ένα ρητορικό χάρισμα χωρίς αμφιβολία, μπορεί και πείθει ένα μέρος της κοινής γνώμης με πράγματα τα οποία δεν είναι ακριβή. Αυτό είπε και ο Βελόπουλος. Μα είναι μάλλον, ποια δεν είναι ακριβή ακριβώς. Πες τα ένα όπως ας πούμε η ιστορία αυτή με τον μπάζωμα και τη μυστηριώδη ιστορία γύρω από το τρένο, τι μετέφερε το τρένο και όλα αυτά. Δεν ισχύουν. Μα αυτά... το έχει αποδείξει. Με το ξυλόλιο, με τις μελέτες. Αυτό ότι, δεν... όχι, είναι αυτό μπάζωμα και ξεμπάζωμα. Ο Πρωθυπουργός το είχε. Καλά, ο Πρωθυπουργός μου λέει ό,τι θέλει. Δικαίωμά του είναι. Τι λόγο θα έχει ένας άνθρωπος να πάρει τα στοιχεία αυτά και να τα πάει σε τρία διαφορετικά ιδιωτικά σημεία. Πες μου για ποιο λόγο να το κάνει, αν θέλει να κρύψει κάτι. Αν ήθελε να κρύψει ποιος. Αν δεν θέλει να κρύψει κάτι κάποιος, γιατί να πάρει το χώμα αυτό το συγκεκριμένο και να το πάει σε τρία διαφορετικά ιδιωτικά σημεία. Για ποιο λόγο να το κάνει, αφού δεν έχει να κρύψει κάτι. Δεν ξέρω, δεν είμαι πραγματογνώμονας εγώ και δεν μπορώ να μιλήσω ως πραγματογνώμονας. Ωραία. Οι πραγματογνώμονες πάντως που έχουν διορίσει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη έκαναν πως δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν εμπειρογνώμονες και θα δούμε ότι και η Επιτροπή δεν ήρθαν όλα να καταθέσουν. Έχουμε θέματα εκεί πέρα. Το θέμα είναι ξέρετε ότι είναι η ατυχία σας. Το Ντεμπόν προχωράει κανονικά. Ξέρετε ποια είναι η ατυχία σας. Και αν υπάρξει οποιοδήποτε θέμα ποινικών, εάν προκύψουν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες υπουργών, πολιτικών προσώπων, σας βεβαιώ ότι θα έρθουν στη Βουλή και θα κρυφθούν. Ποιος είναι πιο σκληρός αντίπαλος, κύριε Λοβέρδο, αγαπητέ. Όχι, η μάνα που έχει χάσει το παιδί της, η αδικοχαμένη μάνα που έστειλε το παιδάκι της να πάει με το τρένο που είναι ντροπή δεν και πρέπει να ντρέπεστε και έχασε το παιδί της. Δεν θα καθαρίσετε. Δεν αντίπαλός μας η μάνα αυτή. Η μάνα αυτή, όχι εσείς, προς Θεού. Χέρι του μεγάλου σεβασμού μας και της κατανόησης μας για την μεγάλο δράμα, τη μεγάλη απογοήτευση, τη μεγάλη τραγωδία την οποία υπέστη και την οποία υφίσταται, την οδύνη που υφίσταται καθημερινά. Καμία μάνα και κανένας πατέρας δεν μπορεί να είναι αντίπαλός μας. Εμείς θέλουμε να ρηθεί πλήρες φως, πλήρη διαφάνεια για αυτούς τους γονείς που υποφέρουν και τους σεβόμαστε απόλυτα. Αν θυμάμαι καλά, λέγατε για τα επιδόματα αυτά για το Πάσχα. Έλα, λέει, δεν είναι τίποτα και τα δίνει για να κερδίσει τις εκλογές. Εσείς δεν δώσατε τίποτα αυτή τη φορά. Ναι. Γιατί, δεν δώσατε. Γιατί έχετε πάρει 41%. Δεν τους έχετε ανάγκη. Όχι. Τους συνταξιούχους που τους. Πέστε το σωστό. Συνταξιούχους. Πέστε το σωστό. Είναι αδύνατον να εκλεγεί ένα κόμμα στην κυβέρνηση χωρίς να έχει μαζί τους συνταξιούχους. 52% πήρα. Οι συνταξιούχοι, καλός ή κακός, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Και η Νέα Δημοκρατία, καλός ή κακός, καλός, έχουν πάρει 150%. Καλός σε ό,τι αφορά τους ίδιους συνταξιούχους τους οποίους αγαπάμε και σεβόμαστε. Κακός, τα λεφτά, τότε. Κακός γιατί, τα λεφτά. Γιατί εγώ περίμενα οι περισσότεροι συμπολίτες μας να είναι νέοι. Θέλουμε νέα παιδιά, δεν θέλουμε συνταξιούχους, δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα χώρα συνταξιούχων και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, το δημογραφικό. Το τεράστιο πρόβλημα στο οποίο, εκεί κύριε Χαλκιώτη, εάν λέγατε φταίει η Νέα Δημοκρατία, ναι, φταίμε όλοι. Φταίμε όλοι ως κοινωνία που αφήσαμε το δημογραφικό πρόβλημα, όπως είπε δυστυχώς σήμερα, το είπε και ο Elon Musk, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που γερνάει και πεθαίνει. Αυτό δεν το θέλουμε. Είναι κακός. Αλλά από την άλλη πλευρά, τους συνταξιούχους που τους αγαπάμε και καλώς και τους υπάρχουν και θέλουμε να ζήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, αυτούς τους συνταξιούχους πρέπει να τους στηρίζουμε και όσο περνάει από το χέρι μας και όσο περνάει από το χέρι του ελληνικού κράτους και μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά. Όσο και αν και. Μα δεν υπάρχουν ανεξάρτητα τα λεφτόδεντρα. Έχουμε αραθεί. Θα σας πω κάτι. Έχουμε σε ένα αραθεί. Βράδυ κοιμηθήκανε με 2.000 συνταξιούχοι και ξυπνήσαμε ένα χιλιάρικο. Σε ένα βράδυ. Γιατί είναι λάθος πολιτικές επιλογές του κυβερνήσεω. Γιατί χρεοκόπησε. Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί χρεοκόπησε η Ελλάδα. Μα δεν χρεοκόπησε ξαφνικά. Όχι. Λάω σε όχι. Κρατούσαν οι πολιτικές αυτές του Τσοβόλα, δώσε τα όλα, πάρε και εσύ. Δεν κρατούσαν πολλές δεκαετίες. Γι' αυτό χρεοκόπησε. Ναι, και έγινε μια κακή νοοτροπία. Αυτή την κακή νοοτροπία προσπαθούμε να τη διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Όσο και να μην το καταλάβετε, με το πιστεύω, τελείωσε το εξάωρο το χειλοβέρδο. Δηλαδή, τελειώνει πολύ γρήγορα.
Χαίρομαι που τα λέμε, έστω και αν διαφωνούμε, κύριε Χαλικιώτη, γιατί η ουσία του δημοκρατικού διαλόγου είναι η διαφωνία. Χωρίς διαφωνία δεν μπορεί να υπάρξει. Εγώ κρατάω το ένα μήνα που θα λειτουργεί το σύστημα με τα βραδινά απογευματινά. Δεν σας λέω ένα μήνα. Μέσα στην πορεία των επόμενων μηνών πιστεύω θα αποκατασταθεί πλήρως και θα είναι εις όφελος του φτωχού συμπολίτη μας που δεν έχει να πληρώσει το απογευματινό χειρουργείο. Εγώ το ακούω αυτό, αλλά εγώ νομίζω γενικά ότι η Νέα Δημοκρατία πάει με τα φιλία αντιπολίτευση με τα μεγάλα συμφέροντα. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Τα μεγάλων συμφέροντων, συμφέροντων του ελληνικού λαού. Μαζί σας. Και όλοι προσπαθούμε, ο καθένας να το μετερίζει το δικό του, να βοηθήσουμε τους αδύναμους. Αυτοί έχουν την ανάγκη. Αυτοί έχουν ανάγκη. Μπράβο. Αυτοί έχουν ανάγκη και έναντι του νόμου και έναντι της τάξης και έναντι του κράτους. Νομίζω όμως ότι η Νέα Δημοκρατία έχει φύγει από αυτό το αφήγημα. Θα κριθούμε βέβαια και στις ευρωεκλογές. Θα κριθούμε σε πρώτη φάση σε ευρωεκλογές. Σε σύγκριση με το 41% θα κριθεί. Και μετά. Με το 41%. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι θέλουμε μια κυβέρνηση σταθερότητας, ώστε την επόμενη τριετία να μπορέσουμε να λύσουμε ακόμα μεγαλύτερα. Στις ευρωεκλογές δεν κρίνουν ποιος θα είναι η κυβέρνηση, κρίνουν όμως εάν η κυβέρνηση αποδυναμωθεί ή όχι. Και η αποχή, εγώ είμαι εναντίον της αποχής. Πηγαίνετε να ψηφίσετε όλοι. Είσαστε, δηλαδή θέλω να τελειώσω την εκπομπή μαζί σας. Αν δούμε το 2 μπροστά, υπάρχει πολιτικό θέμα. Δεν θα είναι καλό. Αλλά δεν λέω, δεν ξέρω αν θα υπάρχει πολιτικό θέμα, αλλά δεν θα είναι καλό. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι εάν δεν έχει θέσει στόχο πύχη η Νέα Δημοκρατία, εάν πιάσουμε το 33,12% των προηγούμενων ευρωεκλογών, θα είναι θρίαμβος. Όποιο ποσοστό πάνω από 30% και σε συνδυασμό με το να είναι υπερδιπλάσιο περάνω του αρθρίσματος Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι μεγάλη νίκη για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και κάτω από το 30 τι γίνεται? Θα υπάρξουν, υποθέτω, κάποιες γκρίνιες, αλλά θα βρούμε και πάλι. Αφισβητείτε ικανότητα? Όχι. Όχι, λέτε εσείς. Κανείς δεν αφισβητεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κανείς. Μόνο ο λαός μπορεί. Μόνο ο λαός. Ο λαός αφισβητεί όλους μας ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Με υγεία να είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Πάμε σε ένα διάλειμμα γρήγορο. Και επιστρέφουμε με τα δικά μας τα θέματα και τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας παρέχουμε έτσι ώστε να φύγετε από τα οικονομικά διέξοδα που σας ταλαιπωρούν καθημερινά. Πάμε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος μετά από μια έντονη συζήτηση που είχαμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι το κόμμα που κυβερνάει πρέπει να δέχεται και τις μεγαλύτερες και τις περισσότερες πιέσεις, γιατί αυτοί παίρνουν και τις αποφάσεις και εμείς όλοι οι άλλοι είμαστε υποχρεωμένοι, ο καθένας στο βαθμό του, να πιέζει πάντα για το καλύτερο. Λοιπόν, 2-10-49-64-569 και 2-10-41-39-80 για Μαρούση, Νίκια, Κορυδαλό, εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και μεγάλη αποτελεσματικότητα. Τι μπορούμε να σας προσφέρουμε εμείς και για ποιο λόγο μπορείτε εσείς, αν θέλετε, να καλείτε στο 2-10-49-64-569, 2-10-41-39-80 ή μπορεί να στείλετε ένα email στο info2gih@gmail.com ή να μπείτε στο site μου www, μπορεί να το σώσεις με λατινικούς χαρακτήρες μικρά γράμματα.gr ή στο TikTok ή στο Facebook, υπάρχουν χίλιοι τρόποι να επικοινωνήσουμε. Ποιο είναι αυτό που θέλουμε να σας δώσουμε να καταλάβετε, είναι ότι για οποιοδήποτε οικονομικό πρόβλημα έχετε εσείς, μπορούμε με μια διεπιστημονική προσέγγιση να σας φέρουμε μια καλή λύση. Θα κάνω μια μικρή ανάλυση για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες δανειοληπτών. Αυτοί οι δανειολήπτες που είναι στο νόμο Κατσέλη, και να πω επιγραμματικά ότι την εβδομάδα που έκλεισε αυτό το θέμα σε πολλούς δανειολήπτες το ρυθμίσαμε, δηλαδή ενώ είχε μεγαλώσει πολύ η δόση ενός δανειολήπτη, μπορέσαμε και το ρυθμίσαμε, δηλαδή πήγαμε σε μια μικρότερη δόση και ο άνθρωπος πήρε μια αναπνοή. Άρα είναι όλες οι υποθέσεις που είναι στο νόμο Κατσέλη και είναι οι υποθέσεις εκτός νόμου Κατσέλη που είναι η ελεύθερη διαπραγμάτευση που αφορά στεγαστικά, επαγγελματικά, καταναλωτικά, όλες τις κατηγορίες των δανείων. Που κάποιες από αυτές είναι με προσημείωση και κάποιες είναι χωρίς προσημείωση. Αυτές, ας πούμε, ότι είναι δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες. Λοιπόν, να πάρουμε τις υποθέσεις που είναι στο νόμο Κατσέλη, που είτε από λάθος ενημέρωση από τους σύμβουλούς σας, είτε λόγω αδυναμίας δικής σας, δεν ακολουθήσατε, δεν δηλαδή πράξατε αυτό που θα έπρεπε σύμφωνα με την απόφαση του δικαστή. Δηλαδή, ενώ ο δικαστής σας λέει ότι πρέπει να πληρώνεις 200 ευρώ, ξαφνικά εσείς, ενώ πληρώνετε 200 ευρώ, σας παίρνει τηλέφωνο από το Fans, από την Βάλιο, από την Ίντρουμ και σας λένε: ξέρετε κάτι, κύριε Πελατόπουλε, χρωστάς και 3.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι εσείς κινδυνεύετε να βγείτε από τον νόμο. Διότι τα 200 ευρώ, ναι, μεν είναι
σωστά στο δικό σου το μυαλό, αλλά θα έπρεπε να σας ενημερώσουν ότι είναι έντοκη η απέτηση και είναι έντοκη η απέτηση επί του κεφαλαίου. Τώρα, εάν εσείς θέλετε να δοκιμάσετε μια νομική διαδικασία, μπορείτε να το δοκιμάσετε που να απαιτήσετε, να διεκδικήσετε, το απαιτήσετε είναι λάθος, το παίρνω πίσω, το 5% να είναι στη δόση. Τα φάνες το χρεώνουν στο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο, στα χρήματα που χρωστάτε. Άλλο είναι 5% σε 100.000 και άλλο είναι 5% στα 200 ευρώ. Αυτό μπορείτε να το διεκδικήσετε με νομικές διαδικασίες. Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι να ενημερωθείτε σωστά και να προσπαθήσουμε και για αυτή την υπόθεση. 210-49-64-569, 210-41-39-80 για Μαρούση Νίκαια Κορυδαλό. Πάρτε τώρα να μπορέσετε να καταλάβετε τι ακριβώς συγγίνεται στο δική σας την περίπτωση, τι εξοδικαστικές λύσεις έχετε και πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. Μιλάω για τις αποφάσεις του νόμου Κατσέλη, που ενώ ο άνθρωπος προσπαθεί να τηρήσει το πρόγραμμα αυτό, τι συμβαίνει, έχει διπλασιαστεί η δόση και δεν μπορεί. Πάμε σε μια άλλη κατηγορία των εξοδικαστικών λύσεων. Πάμε σε μια άλλη κατηγορία που έχει να κάνει με δάνεια που ρυθμίστηκαν στο νόμο, αλλά δυστυχώς έχει δώσει εντολή εκποίηση, δηλαδή να χαθεί το ακίνητο. Όταν δίνει εντολή εκποίηση ο δικαστής, δεν σημαίνει πάρ το, πούλησε το και δώσε την τράπεζα τα λεφτά, να χαθεί, να το χάσετε το ακίνητο. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολες υποθέσεις, αλλά και πάλι τα γραφεία μας έχουν φέρει, σε συνεργασία με το νομικό μας τμήμα, έχουν φέρει πολύ καλά αποτελέσματα και γλιτώσαμε τα ακίνητα που είχε δώσει εντολή εκποίησης σε συμφωνία πάντα και με τα νομικά τμήματα των τραπεζών Παύλο Φανς. Άρα, αν έχετε κάποια απόφαση του νόμου Κατσέλη που εσείς χάνετε το ακίνητο, καλό θα είναι να μας καλέσετε άμεσα τώρα να δείτε μήπως και μπορούμε αυτό να το γυρίσουμε. Αυτές είναι οι δύο αποφάσεις που πρέπει να δούμε στο νόμο Κατσέλη. Και η γνωστή απορριπτική σε όλους, που ανεξάρτητα από την έφεση που ενδεχομένως μπορεί να έχετε κάνει με τον νομικό σας σύμβουλος, εγώ προτείνω να πάμε να το κλείσουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Τώρα, αυτή τη στιγμή, να διεκδικήσουμε ένα κούρεμα και να διασώσουμε το σύνολο των ακινήτων. Να υπενθυμίσω, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι στο νόμο Κατσέλη δεν σώζονται όλα τα κινήτα. Δεν ξέρω αν σας το είπανε, αλλά δεν σώζονται όλα τα κινήτα. Με αυτό που σας λέω, σώζονται όλα τα κινήτα. Και του εγγυητή και του συνοφιλέτη και όχι μόνο η πρώτη κατοικία. Άρα, πιστεύω ότι καλώντας εμάς, τα δικά μας γραφεία, θα έχετε τη λύση την ιδανική. Πότε θα γίνει αυτό, θα σας ακούσουμε. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, αλλά φεύγοντας, θα ξέρετε ακριβώς τι γίνεται και πού μπορείτε να φτάσετε. Και σήμερα ήρθαν δύο άνθρωποι στο γραφείο, οι οποίοι δεν ήταν σωστά ενημερωμένοι. Και καλό θα είναι να ενημερώνεστε σωστά. Κανένας δεν έχασε κάνοντας γνωριμίες. Ελάτε να μας γνωρίσετε. Καλέστε τώρα στο 210-49-64-569, 210-49-39-80. Κλείστε ένα ραντεβού για Μαρούση Νίκαια Κορυδαλό με εξειδικευμένους συμβουλούς δικούς μας, έτσι ώστε να μάθετε ακριβώς τη δική μας θέση, η οποία θέση έχει σκοπό και μόνο να σώσει όλα τα ακίνητα, να διεκδικήσει ένα κούρεμα και να πάει σε μικρές δόσεις. Δώστε λοιπόν μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό σας. Δεν ξέρετε, μπορεί να είστε ο επόμενος που δείχνω πάνω εκεί στο crawl τα κουρέματα που έχουμε κάνει. Τα κουρέματα που δείχνουμε συνέχεια, εννοείται ότι έχουμε και τις συμβάσεις και τις έχουμε δείξει και τις ξαναδείξουμε. Πήγαμε και με τον εξοδικαστικό και με τις δημόσιες οφειλές, είναι η τρίτη κατηγορία που θα αφήσω στο τέλος. Άρα, πρώτον, για τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη που έχετε προβλήματα ή αδυνατείτε και δεν μπορείτε να τα καταφέρετε, είμαστε εδώ να ακούσετε και τη δική μας άποψη. 210-49-64-569, 210-49-39-80. Κάλεσε τώρα. Μην πεις κάτσε να πιω το καφέ και πάρω μετά. Ο δρόμος του θα οδηγεί στη χώρα του ποτέ. Και επειδή τα περιθώρια είναι στενά, όσο το αφήνεις θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα για να ικανοποιήσουμε τους πιστωτές μας. Τα έκλεισα τα δάνεια αυτά που έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις του νομού Κατσέλη. Μία άλλη μεγάλη κατηγορία δανείων είναι τα επαγγελματικά δάνεια, που είναι είτε 100.000 είτε 1 εκατομμύριο. Η αναβλητικότητα και ο σύμβουλος που λέει «άστο, δεν σε πειράζουν», αυτός που δίνει αυτή τη συμβουλή δεν έχει να χάσει απολύτως τίποτα. Είναι καλός, είναι γλυκούλης, ακούγεται καλά. «Άστο, μωρέ», σου λέει, «εντάξει». Όταν όμως έρχεται και σου λέει μετά
Ένας άλλος σύμβουλος, κύριε, χρωστάς 500.000 ευρώ. Έχεις να πληρώσεις 12 χρόνια. Δώσε μας 100.000, δώσε μας 200.000. Εκεί τι κάνουμε? Το να κάνουμε εμείς προτάσεις ανεδαφικές, απλά και μόνο για να ακουγόμαστε καλά στα αυτιά τα δικά σας, δεν το κάναμε, δεν το κάνουμε και θα το κάνουμε. Από εμάς θα ακούσεις την αλήθεια, όσο πικρή και να είναι αυτή. Γιατί καλύτερα να ξέρεις την αλήθεια για να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Τα παραμύθια, τα ωραία λόγια και τα ψέματα δεν βοηθούν κανέναν. Γιατί αυτή η υπόθεση πολύ γρήγορα θα καταλήξει σε πληστηριασμό. Έχουμε χειριστεί πάρα πολλά επαγγελματικά δάνεια από επιχειρηματίες που πραγματικά δεν γνωρίζαν πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και ας είναι τεράστιοι σαν επιχειρηματίες. Είναι άλλο πράγμα η επιχειρηματικότητα και η ικανότητα του να πουλάει κάποιος και να εμπορεύεται και άλλο πράγμα αυτά συγκεκριμένα που θέλουν πολύ εξειδίκευση και καίνε αυτά τα θέματα. Ιδίως αν δεν έχεις την εμπειρία, τη γνώση και την προσέγγιση. Άρα για τα επαγγελματικά δάνεια μπορούμε να τα χειριστούμε με πάρα πολλούς τρόπους. Και ιδίως και τα leasing και αυτά που είναι μελοφορία είναι προβλήματα που τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πιστέψτε με, πάρτε τη γνώμη τη δική μου και προς Θεού να μην δέχεστε το δεν θα σου κάνουν τίποτα. Συμβούλη δική μου. Αν θέλετε κρατήστε τη. Επαγγελματικά δάνεια θα είναι τα επόμενα που θα ακουστούν με πληστηριασμούς. Ελάτε να τα προλάβουμε όσο μπορούμε να τη βγάλουμε πιο φθηνά. Όσο περνάει οι απαιτήσεις των πιστωτών είναι πάρα πολύ μεγάλες και θα φτάσετε σε αδιέξοδο. Ελάτε να γλιτώσουμε το αδιέξοδο αυτό και να το διαπραγματευτούμε με μια εμπειρία 27 ετών που είμαστε στο τραπεζικό χώρο, εκπροσωπώντας πάντα ιδιώτες. Πάμε λοιπόν και στα άλλα δάνεια, τα κοινά απλά αυτά δάνεια, που μπορεί να είναι και ένα εκατομμύριο, ένα στεγαστικό δάνειο ή μπορεί να είναι ένα κατανοητικό 50.000. Ή μπορεί να είναι αγορά κατοικίας, αγορά εξοχικού, ή μπορεί να έχεις μπει εσύ εγγυητή στον κουμπάρο, στον πατσανάκι σου. Και προσέχτε, εάν εσείς που έχετε μπει εγγυητές κάπου, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, ο πρωτοφυλέτης μπήκε στο νόμο Κατσέλη και το ρύθμισε ο άνθρωπος, μην ικανοποιηθείτε άσο το ρύθμισα εγώ, γιατί μπορεί να μην είναι ότι σας λέει ψέματα, μπορεί πραγματικά ο ίδιος να μην ξέρει ότι εσείς είσαστε τελείως στον αέρα. Αν δηλαδή εσύ που με βλέπεις τώρα έχεις μπει εγγυητή σε μένα και εγώ σου πω, μη συναγωγέσαι Γιώργο, πήγα το ρύθμισε με στο νόμο Κατσέλη, μια χαρά, είναι ρυθμισμένο το δάνειο. Είναι ρυθμισμένο το δάνειο μόνο για τον Γαβρίλη Χαλκιώτη, τον σύμβουλο, τον διαμεσολαβητή, όχι για τον Τάκη. Ο Τάκης είναι ξεκρέμαστος. Είναι σημαντικό. Είναι ξεκρέμαστος. Η λύση λοιπόν είναι να έρθεις και να ρυθμίσουμε εσένα. Γιατί εσύ θα χάσεις την περιουσία σου. Ο κουμπάρος, ο πρωτοφυλέτης είναι καλυμμένος και εδώ υπάρχει και ένα πρόβλημα. Πώς θα φέρουμε έναν άνθρωπο που είναι στον νόμο Κατσέλη με έναν που είναι εκτός? Πώς θα το κάνουμε αυτό? Γιατί από τη λάθος αρχική συμβουλή δεν ενημέρωσε ότι και οι δύο πρέπει να μπείτε στον νόμο και οι δύο πρέπει να πάρετε θετική απόφαση. Γιατί για ένα δάνειο στον νόμο Κατσέλη κρίνεται προσωποαγής η υπόθεση. Δηλαδή κρίνεται το άτομο. Αυτά που σας λέω δεν τα ακούσετε πουθενά. Το άτομο. Γίνομαι αναλυτικός για να καταλαβαίνετε. Κρίνεται ο Γαβρίλος, η Μαρία, ο Κώστας. Όχι το δάνειο. Ενώ όταν πάμε να κάνουμε ρύθμιση, από τη στιγμή που ρυθμίζουμε τη σύμβαση, ρυθμίζουμε και όσους κρέμονται από κάτω. Και έχουμε περιπτώσεις που ενώ ο πρωτοφυλέτης ρυθμίστηκε στον νόμο, δεν τον συμβουλεύσανε ότι κύριε, βάλε και τον Βασίλη που εκείνο το βράδυ είχε εγγυηθεί για σένα, τον εγγυητή, τον συνοφυλέτη, στο σκοτάδι, γλιτώνει ο πρωτοφυλέτης και λέει ο εγγυητής, ρύθμισε ο Γαβρίλος. Δεν έχει ρυθμίσει τίποτα. Ενώ αν έρθετε και κάνουμε τη ρύθμιση, ρυθμίζουμε τους πάντες. Μεγάλη προσοχή. Θα έρθει διαταγή πληρωμής και πρόγραμμα πληστηριασμού στον εγγυητή, στον συνοφιλέτη, και δεν μπορεί να ρυθμιστεί τόσο εύκολα. Προσέχτε. Είναι ψηλά γράμματα που δεν τα πιάνετε αυτά, που κανονικά θα πρέπει να είχαν κάτσει όπως εγώ κάθομαι εδώ. Και σας το λέω απλά, πολύ απλά, να το καταλάβετε.
2-10-49-64-5-69, 2-10-41-39-80, για όλη την αλήθεια αυτή που σας είπα και για τα ψηλά γράμματα. Να κάτσουμε, να μιλήσουμε για τη δική σας προσωπική υπόθεση, να δούμε πώς μπορούμε να σώσουμε και τη δική σου περιουσία. Είναι πολύ σημαντικό. Με διάφορους τρόπους, πετυχημένα που έχουμε δείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τόσο απλό. Μετά έχουμε τον εξοδικαστικό. Ο εξοδικαστικός κρύβει παγίδες. Λειτουργεί, αλλά κρύβει παγίδες. Ποιες είναι αυτές οι παγίδες? Χωρίς να θέλουμε εμείς να ρυθμίσουμε τη δική σου την υποχρέωση τραπεζική, επειδή εσύ έχεις δημόσιες οφειλές και σε συνδυασμό με την τροποποίηση του ποινικού κώδικα, χρωστάς 150.000. Και λέει, δεν το ρυθμίσω. Δεν μπορούσα τότε, δεν το ρυθμίσω τώρα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το εξοδικαστικό. Και ενώ εμείς λέμε θέλουμε μόνο τις ρυθμίσεις τις δημόσιες, ή θα μας βάλουν ένα 15% ακόμα, ή θα μας σπάσουν την ήδη ρυθμισμένη οφειλή. Αυτά δεν γίνονται στην Ουγκάντα. Στην Ουγκάντα δεν γίνεται. Και δεν φταίει ο εξοδικαστικός. Φταίει η τράπεζα Pavla Funds, που παρανόμως, κατά τη γνώμη τη δική μου, έρχεται και σπάει μια ρύθμιση που έχουμε κλείσει μαζί τους. Αφού είμαι ρυθμισμένος. Καταλαβαίνετε ότι στα 100 δις με 15% είναι 1,5 δις. Στα καλά καθούμενα. Ενώ ο πελάτης έχει ρυθμίσει τα δάνειά του, ενώ μας λέγανε στο εξοδικαστικό μπορούμε να βάλουμε και τα ρυθμισμένα δάνεια, έρχεται ο άλλος να ρυθμίσει τις δημόσιες οφειλές και ενώ του λέμε εμείς δεν θέλουμε να πειράξεις τίποτα, άστον με την τράπεζα όπως είναι, η ίδια τράπεζα σπάει τη συμφωνία που είχε υπογράψει και προτείνει κάτι άλλο που είναι και ακριβότερο και ενδεχομένως να μην έχει και κούρεμα. Άκουσον. Καταλαβαίνετε σε τι αδιέξοδο ερχόμαστε. Και αυτό είναι, προσέξτε, είναι κάτω-κάτω, παιδιά. Στη μύτη του βουνού δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Περάσαν το 10%. Δηλαδή, τι είναι το 10%? Εάν χρωστάς 200.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ, ήρθε να νεολήψει και μου το είπε, και το ακίνητο του κάνει 500.000 ευρώ, δεν του ζητάνε το 10% των 300.000 ευρώ, των 500. Γι' αυτό σας λέω, θέλει πολύ εξειδίκευση. Είναι πολύ εύκολο να χαλάσει κάτι και να μπλέξετε εσείς και να χρεωθείτε περισσότερα χρήματα. Και έχω μιλήσει και με την υπηρεσία του εξοδικαστικού. Δεν έχει δυνατότητα να κάνεις την αντίωση και να πεις, παιδιά, όχι, αφήστε με στην προτέρα κατάσταση. Δεν θέλω να σας μπερδεύω πολύ με τεχνικές λεπτομέρειες. Γι' αυτό λέω, ελάτε να τα φτιάξουμε, να δούμε πώς μπορούμε να γλιτώσουμε από όλες αυτές τις καταστάσεις. Ξεκάθαρα ο εξοδικαστικός λειτουργεί καλύτερα. Αλλά σε εξηγώ ότι εκεί πια τα fans έχουν μια, πώς να το πω τώρα, κάνουν ό,τι θέλουν. Γι' αυτό βλέπω ένα καινούργιο στον εξοδικαστικό, ενώ στη διμερής διαπραγμάτευση, επειδή τον έχουμε απέναντι, προσπαθούμε όσο μπορούμε να το μαζέψουμε. Δεν είναι εύκολο. Αγώνα κάνουμε. Και σίγουρα προκαταβολή. Τώρα, υπάρχουν και κάποιοι δανειολήπτες που για κάποιους λόγους θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία, διαγραφή χρέους και να προσφέρουν όλη την περιουσία τους. Αυτό είναι μια δικαστική διαδικασία, ενημερωθείτε και γι' αυτό. Το οποίο όμως δεν είναι αυτό που βγαίνει έξω, ότι ξέρεις κάτι, γεια σας, πτώχευσα, πάρτε ό,τι έχετε και εγώ καθάρισα. Αυτό κρίνεται σε μια δικαστική αίθουσα. Δηλαδή λένε το Α, αλλά δεν λένε το Β. Όπως και με τον ευάλωτο. Ο ευάλωτος έχει δύο κατηγορίες που θα μπορεί να κριθεί. Δεν δηλώνει ευάλωτος κάποιος και τελειώνουν τα πάντα. Δηλαδή κάποιος πιστεύει ότι εγώ δεν έχω εισοδήματα, έχω πληστηριασμό, άρα αφού είμαι ευάλωτος, σε γλιτώνω. Δεν ισχύει. Γι' αυτό ενημερωθείτε σωστά. Προσπαθώ να σας τα πω όσο πιο απλά μπορώ για να καταλάβετε ότι είναι η ευκαιρία τώρα της ενημέρωσης. Τώρα πρέπει να πάρετε να μάθετε και την άλλη όψη του νομίσματος. Την πραγματική όμως, έτσι. Γι' αυτό λέω 2-10-49-64-5-69, 2-10-41-39-80, καλείς τώρα, κλείνεις ένα ραντεβού και έρχεσαι να δούμε πώς μπορούμε όλα αυτά και σε συνδυασμό και με την κυρία Βουρδόνη που έρχεται πολλές φορές και στα αναλύει, πώς μπορούμε να μαζέψουμε τα μάζευτα. Για να πετύχουμε τι? Εμείς λέμε διάσωση των όλων των ακινήτων, το πόσο πιο απλά μπορώ, και διεκδικώ και ένα κούρεμα. Δημόσιες οφειλές. Δεν νομίζω ότι μετά από τόσες εκπομπές δεν έχετε καταλάβει ότι έχει αλλάξει, έχει τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας και προβλέπει άλλα πράγματα, άλλες διαδικασίες για αυτούς που χρωστούν χρήματα. Θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε, γιατί για τις δημόσιες οφειλές ο εξοδικαστικός λειτουργεί.
Θα δούμε βέβαια και με το τραπεζικό σας προφίλ τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να σας φυλάξουμε από 50 μεριές. Δεν είναι απλά τόσο απλά. Και υπάρχουν πάρα πολλοί πελάτες που μου λένε ότι ξέρεις κάτι, πήγα στο λογιστή και δεν ανέλαβε. Μου λέει γιατί είναι μπέρδεμα, μου είπε. Μπράβο σε αυτούς τους λογιστές που καταλαβαίνουν τον κίνδυνο. Και σου λέει, άσε με, μην με μπερδεύεις με αυτά, είναι επικίνδυνα. Ήρθε ένας πελάτης και μου είπε. Πήγα στο λογιστή και μου είπε, κύριε στον Κορυδαλό, είναι ένας Γαβρίλος Χαλκιώτης, πήγαινε σε αυτόν. Και εγώ δεν τον ξέρω. Και του είπα, μπράβο φίλε. Λέω, είπα στην πελάτησα, πες του μπράβο. Δεν είναι απλά μπαίνουμε σε μια πλατφόρμα, κάνουμε την αίτηση. Έχει δέσμευση, έχει δεσμευτικότητα όλη αυτή η ιστορία. Άρα το μήνυμα είναι ότι έχουμε 2-3 τρόπους να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα και έχουμε βέβαια και κάποια δάνεια τα οποία είναι χωρίς εξασφαλίσεις. Τα 30.000, 40.000, 50.000 που εμεί αυτά κουρεύουμε καθημερινά. Έχει έρθει πελάτη στο γραφείο και μου είπε: πήγα κάπου, χρώσταγα 30.000, δεν έχω καθόλου εκείνη την περιουσία, δεν έγινε τίποτα. Και προσέχτε, για να συνοηθείς και με τους τραπεζικούς, πρέπει να μιλάς και τη γλώσσα, πρέπει να είναι και προτάσεις λογικές. Δεν μπορείς κάπου χρωστάς 300.000 ευρώ για να φανείς καλός να πεις 3.000 ευρώ ή 2.000 προκαταβολή. Αυτό και εσείς που με παρακολουθείτε και έχετε μάθει πέντε πράγματα, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πρόταση που δεν έχει 0% επιτυχία, έχει τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Για μένα δεν πρέπει να έχει καθόλου προκαταβολή. Σύμφωνα με τους νόμους που είναι τώρα. Σύμφωνα με αυτά που ισχύουν τώρα. Τα τρία βασικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε είναι τις δημόσιες οφειλές που εγκυμονούν κινδύνους, τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και τις ενυπόθηκες εξασφαλίσεις τους. Δεν είναι τόσο να το πούμε εντάξει, ούτε είναι και σωστό άστα να τα πάρουν, γιατί αυτό το άστα να τα πάρουν μπορεί να είναι κόπη και μόχθος της μάνας σου, του πατέρα σου, της γιαγιάς σου, του παππού σου, που στα αφήσανε, που ήρθε μια λάθος στιγμή, μια αναποδιά, οι λάθος πολιτικές επιλογές που φτωχοποίησαν τη χώρα μας. Και ενδεχομένως θέλουν κιόλας να χάσει την ψυχολογία σου και να παραδοθείς. Εμείς θα παλεύουμε, θα αγωνιζόμαστε με τον νόμο, με την εμπειρία, με τη σωστή προσέγγιση και με τη σωστή γλώσσα. Θα πρέπει να ξέρεις και τη γλώσσα για να μιλήσεις. Υπάρχουν κάποιοι τεχνικοί όροι που, εάν δεν τους ξέρεις, σε 5 λεπτά έχουν καταλάβει ότι είσαι άσχετος. Και θα σε κοροϊδεύουν. Αν δεν ξέρεις να τους μεταβιβάσεις, να τους μεταφέρεις τα αιτήματα σε τεχνικούς όρους, θα καταλάβουν ότι δεν γνωρίζεις. Και μόλις καταλάβει όλος ότι δεν γνωρίζεις, θα σε χορεύει. Άρα, επειδή πάμε. Στην υγεία σας. Επειδή πάμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, ποιες είναι αυτές οι δύσκολες καταστάσεις, ότι οι πληστηριασμοί θα είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνουν και να χάνουν την περιουσία τους πάρα πολύ εύκολα. Να θυμηθούμε τον άνθρωπο με το σπασμένο πόδι, με το κομμένο πόδι. Δεν ήταν ευάλωτος αυτός ο άνθρωπος. Δεν πετάξαν έξω τη γυναίκα στην Καλυθέα. Παλαιστούντα τι ήταν, κανένα εκατομμυριούχος. Δεν ήταν αυτοί ευάλωτοι. Άρα, τι πρέπει να καταλάβουμε, ότι υπάρχει μοναδική καταπληκτική ευκαιρία σήμερα που είδες στο alert, που είδες το μπορείς να το σώσεις, να κερδίσεις από όλα αυτά που μπορούμε να σου προσφέρουμε εμείς. Να κερδίσεις και να αλλάξεις ψυχολογία σου, γιατί ενδεχομένως μπορεί να έχεις πάει σε κάποιους σύμβουλους, άλλους, δικαίωμά σου είναι, και να έχεις πάρει μία λάθος ενημέρωση, μία ενημέρωση η οποία δεν είναι για σένα αυτό που θα ήθελες και να έχεις παρατήσει μια περιουσία η οποία δεν είναι εύκολο να τη δημιουργήσουμε. Είδατε πόσο απλά, πόσο αναλυτικά σας τα είπα. Για να καταλάβεις εσύ ο απλός πολίτης τι γίνεται στην περίπτωση δική σου. Πώς μπορείς όλα αυτά να τα αλλάξεις. Πάμε να τα αλλάξουμε μαζί. Πάμε να τα παλέψουμε μαζί. Πάμε να κάνουμε διάφορες διαδικασίες με μια διεπιστημονική προσέγγιση, να δώσουμε την ευκαιρία να διαπραγματευτώ εγώ για εσένα. Και πίστεψέ με ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλά. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, αλλά θα είναι καλά τα αποτελέσματα. Δεν έχουμε χάσει κανένα πληστηριασμό που έχουμε αναλάβει. Έχουμε θέσει, όμως θέλω να σε κοιτάω στα μάτια και θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Εάν έρθεις και μου πεις, Γαβρίλο, χρωστάω 300.000 ευρώ. Για κάποιο λόγο σε 10 μέρες χάνω την περιουσία μου. Δεν έχω ούτε ένα ευρώ να δώσω προκαταβολή.
Θα σου πω την αλήθεια, ότι δεν υπάρχει περίπτωση κατά την άποψή μου αυτή η περιουσία να σωθεί. Ξεκάθαρο. Και υπάρχει και το άλλο. Πολλές διαταγές διαταγή πληρωμής που έρχεται σε πολλούς δανειολήπτες είναι η δεύτερη. Έχει ξεκινήσει πιο παλιά. Δεν είμαι νομικός, δεν μπορώ να τα αποδώσω σωστά, αλλά όταν σας έλεγα, θυμάστε, μην επαναπαύεστε, γράφονται τα χαρτάκια αυτά. Θα σας έρθουνε. Γράφονται. Μην περιμένετε καμία κυβέρνηση να έρθει και να διαγράψει τα δάνεια στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Δεν θέλω να βάλω πολιτική χρειά, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως δεν υπάρχει περίπτωση και με το ελβετικό, οι άνθρωποι έχουν φανέστατο δίκαιο, ξεκάθαρο, διάφανο, κρυστάλλινο. Κάποιες από αυτές τις υποθέσεις στο ελβετικό τις έχουμε βοηθήσει με τον εξοδικαστικό, έχουν γίνει και κάποια κουρέματα. Ό,τι είχε είναι απλό δάνειο όμως, όχι επειδή είναι ελβετικό. Κλείνοντας, θέλω να πω για τις συντάξεις μπορούμε να βοηθήσουμε. Πολλές υποθέσεις περίμεναν 2 και 3 χρόνια. Οι υποθέσεις ήταν κάτω στα ράφια, πεταμένες. Και προσπαθήσαμε και τις φέραμε στην επιφάνεια. Βρήκαμε τις εγκρεμότητες, τις κλείσαμε και πάρα πολλοί άνθρωποι πήραν τη σύνταξή τους. Υπάρχουν προβλήματα και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε. Υπάρχουν προβλήματα που μπορούμε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Που μπορούμε να κάνουμε τι. Να σε κοιτάξουν στα μάτια και να σου πούμε, φιλέ, φιλή, και εσύ μπορείς να το σώσεις. 1000 ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. 2-10-49-64-569, 2-10-41-39-80, 2-11-26-75-243. Πρώτα ο Θεός με υγεία, θα είμαστε πάλι εδώ την Παρασκευή, 8 με 9, στην ημερετική μας εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.